Οι μάσκες σήμερα έπεσαν. Επαληθεύεται περίτρανα ότι στην υπόθεση των συνακροάσεων παρακολουθήσεων στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας υπάρχει μεθοδευμένο κραυγαλαίο θάψιμο της αλήθειας. Έλαμψε δια της απουσίας του από την ακρόαση ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, κ. Ζαπίρας, επικαλούμενος αρρώστια, χωρίς να μπει στον κόπο να ενημερώσει καν αν τελικά θα παραστεί ή όχι στη συνεδρίαση της Επιτροπής. Ενισχύονται τα ερωτηματικά για την απουσία του, σε συνδυασμό με τη μεθοδευμένη προσχηματική αποχώρηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ από την Επιτροπή, επικαλούμενη ένα σωστόμενο αίτημα, το οποίο στήριξε το ΚΚΕ, την πρόσκληση δηλαδή στην Επιτροπή του νυν Προέδρου της ΑΔΑΕ, αλλά με προφανή στόχο να υποβαθμίσει τη συζήτηση για τις υποκλοπές στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής, που ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ προσχηματικά είχε συνυπογράψει και τελικά αποχώρησε από την αίθουσα. Μια βολική στάση την οποία αξιοποίησε η Νέα Δημοκρατία, επαναφέροντας κάθε τόσο στη συνεδρίαση της Επιτροπής το αν πρέπει ή δεν πρέπει να κληθεί ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ενώ το κύριο θέμα ήταν η υπόθεση του ΚΚΕ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν είχε τη μύγα και μυγιάστηκε, διότι οι συνακροάσεις στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ έγιναν και κατά την περίοδο της δικής του διακυβέρνησης. Την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια από την Επιτροπή. Ας τον κρίνει ο λαός και ιδίως ο αγνός ριζοσπαστικός κόσμος που πίστεψε στο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΚΚΕ κατέθεσε και σήμερα στοιχεία για τις ευθύνες όλων των συναρμόδιων αρχών, ΑΔΑΕ, Κρατική Ασφάλεια, Εισαγγελία. Απευθύναμε δεκάδες ερωτημάτων χωρίς να δοθούν στα περισσότερα ουσιαστικές και πιστικές απαντήσεις. Τους καταλογίσαμε και τους καταλογίζουμε σκόπιμες καθυστερήσεις και παραλήψεις, τεράστια ερωτηματικά για τη δράση της ΑΔΑΕ, των εισαγγελικών αργών και της κρατικής ασφάλειας και των παρόχων τηλεπικοινωνίας. Το ΚΚΕ θα συνεχίσει να αποκαλύπτει όλα τα στοιχεία γύρω από την υπόθεση των υποκλοπών, να βγάλει ο λαός τα αναγκαία συμπεράσματα και να καταργήσει το αντιδραστικό σκοτεινό θεσμικό πλαίσιο που έχουν νομοθετήσει όλες οι κυβερνήσεις τα τελευταία 30 χρόνια. Η ρίζα του προβλήματος βρίσκεται βαθιά στο ίδιο το σύστημα, δηλαδή στην εξουσία του κεφαλαίου. Μόνο ο λαός μπορεί να την ανατρέψει με ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στη Βουλή και στο λαό.